Κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός αποτυπώνει σε αριθμούς την οικονομική κατάσταση της χώρας και προδικάζει την μελλοντική της πορεία. Έχω την τιμή να τον εισηγούμε εκ μέρους Νέας Δημοκρατίας με απόλυτη συνέστηση της σημερινής ζωφερής πραγματικότητας. Κύριε Πρωθυπουργέ, 500.000 άνθρωποι ζουν σε νοικοκυριά χωρίς εισόδημα. Χωρίς κανένα εργαζόμενο. Όχι έναν, κανένα εργαζόμενο. Νέοι, ηλικιωμένοι, απολυμμένοι δεν μπορούν πια να αυτοσυντηρηθούν. Διεθνείς έρευνες καταγράφουν ραγδαία αύξηση της τοξικομανίας, των αυτοκτονιών και της πορνείας. Η εθνική αξιοπρέπεια αιμορραγεί. Θα ήθελα να τρέξω στην ιστορία. Στα 1923, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο τότε Υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Καφαντάρης, εξάρτησε την ανασυγκρότηση της χώρας από την αναστήλωση της πίστης μας στις λανθάνουσες δυνάμεις του τόπου.